Εθελοντές πήραν τα πινέλα και μεταμόρφωσαν ένα ακόμη σημείο του Ηρακλείου με στόχο να μορφύνουν την καθημερινότητα των πολιτών που διασχίζουν τη Μεγάλη Εύανς. Και όλα αυτά στο πλαίσιο δράσης της εθελοντικής ομάδας Ζόδρο, μέλη της οποίας ομορφιάνουν διάφορα σημεία στο Ηράκλειο μέσω της ζωγραφικής και όχι μόνο, δείχνοντας εμπράκτος την αγάπη τους για την πόλη και το περιβάλλον. Γνωρίζοντας την εθελοντική ομάδα και προσωπικά δηλαδή την Κογκοπηλάτου, ζήτησα εκ μέρους των παιδιών που θέλανε να κάνουν ένα εθελοντισμό, έφηβα παιδιά 12, 13, 14 χρονών, αν μπορούμε κι εμείς να δράσουμε εθελοντικά. Σε κάποιο καφάο που έχουμε δει ότι είναι σε κακή κατάσταση και έχουν βαφτεί κατά καιρούς, βάφονται κι άλλα, οπότε ζήτησα μήπως μπορούμε κι εμείς, μήπως μπορούν τα κορίτσια, θα συμμετέχουν σε αυτό. Είναι εξαιρετικό, τα παιδιά φάγανε πάρα πολλές ώρες εδώ πέρα ώστε να το φτιάξουν και να το φτάσουν σε αυτό το σημείο. Εγώ ερχόμουν καθημερινά εδώ και έβλεπα ένα σημείο βανδαλισμένο ουσιαστικά, το οποίο κανονικά πρέπει σιγά σιγά όλοι να προσφέρουμε και να αγαπάμε τον τόπο μας, να παίρνουμε πρωτοβουλίες έτσι, και να ομορφίζουμε το περιβάλλον και να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Το γκρίζο έδωσε τη θέση του στα έντονα χρώματα με την εικαστική αυτή παρέμβαση να εντυπωσιάζει τους διερχόμενους πολίτες και οδηγούς. Τα κορίτσια επιλέξανε το σχέδιο που θα γίνει. Ο κύριος Αγκουριδάκης ζήτησε να βαφτεί το συγκεκριμένο καφάο, οπότε όταν και εμείς με τη σειρά μας είχαμε ζητήσει να κάνουμε αυτόν τον εθελοντισμό, ήρθαμε κατευθείαν σε αυτό. Εδώ πέρα ήταν ένα καφάο το οποίο ήταν μέσα στα σπρέι, τις ζωγραφιές, τα αυτοκόλλητα, το οποίο καθημερινά διονυζότανε και ήταν πάρα πολύ άσχημη εικόνα για το δρόμο. Έδωσε χρώμα, έδωσε ζωή και πρέπει όλοι να παίρνουμε πρωτοβουλίες ώστε να γίνονται αυτά τα πράγματα, να ομορφαίνουμε τον τόπο μας. Και πήρα έτσι την πρωτοβουλία, τους κάλεσα, ανταποκριθήκανε άμεσα στο κάλεσμά μου και μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους εθελοντές. Οι εικαστικές παρεμβάσεις είναι δεκάδες σε καφάο, σε τείχους και όχι μόνο, από τους αφανείς ήρωες που δίνουν χρώμα στην πόλη, ενώ δεκάδες είναι οι παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία και πάρκα, με μικρούς και μεγάλους να βάζουν το δικό τους λιθαράκι στην αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου. Είναι η εθελοντική ομάδα Ζωδρό, κάνει πάρα πολλά κατά καιρούς. Στο Facebook μπορεί να την ψάξει αυτή την ομάδα και είναι υπεύθυνη η κυρία Γογοπηλάτου, η οποία εκείνη βοηθάει πάρα πολύ. Απλά πράγματα που αλλάζουν τη διάθεση και την καθημερινότητα των πολιτών, με ολοένα και περισσότερους εθελοντές να αγκαλιάζουν τις δράσεις της εθελοντικής ομάδας Ζόδρο για ένα όμορφο και καθαρό Ηράκλειο.